Κύριε Κίτσο, καλησπέρα από την Κοζάνη, τη Δυτική Μακεδονία. Θέλω με την δική σας συμβολή να κάνουμε ένα flashback 12 μήνες πίσω και να τρέξουμε το χρόνο από την αρχή κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς. Τι είναι αυτό που αφήνει πίσω της το 2021. Ενδεχομένως η πανδημία φαντάζομαι ότι κυριαρχεί. Ναι. Καταρχήν χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση ότι η πανδημία είναι το κυρίαρχο ζήτημα, γιατί περιμέναμε να την αφήσουμε πίσω μας σε κάποια φάση μέσα στο 2021 και τελικά χάσαμε 5.000 συμπολίτες μας το 2020, χάνουμε γύρω στις 16.000 το 2021 και την έχουμε μπροστά μας το 2022. Άρα έχουμε μια δραματική αρνητική εξέλιξη, η οποία επηρεάζει τα υγειονομικά μας, τα δημογραφικά μας, τα οικονομικά μας και τα κοινωνικά μας. Νομίζω αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Τις διαστάσεις της πανδημίας ήδη περιγράψατε ότι έχει επιπτώσεις και ακόμη και στο δημογραφικό, καθώς χάνονται άνθρωποι, αλλά και στην οικονομία. Όλο αυτό πώς διαχειρίστηκε τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο θα έλεγα και σε ευρωπαϊκό? Έγιναν λάθη επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο? Δικαιολογούνται λάθη 2 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση της πανδημίας? Ναι, καταρχήν θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό, βρετανικό, αμερικανικό μοντέλο είναι προβληματικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες με έναν πληθυσμό συνολικό της τάξης των 830 εκατομμυρίων έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια θανάτους. Η Κίνα με έναν πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων έχει κάτω από 5.000 θανάτους. Επομένως, κάποιο λάθος γίνεται. Θα μου πείτε πολύ λογικά δεν μπορούμε να γίνουμε Κίνα, διότι έχει άλλη πολιτική και κοινωνική οργάνωση και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες μακρινές και αυτές. Ίσως γιατί στη ζυγαριά εμείς του δυτικού κόσμου βάζουμε και την οικονομία, ενώ η Κίνα για 100-150 κρούσματα έκλεισε πόλεις εκατομμυρίων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, γιατί η οικονομία της Κίνας το 2020 και το 2021 πήγε πολύ καλύτερα από την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά δηλαδή, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μία μεγάλη πτώση το 2020 που καλύπτεται σχεδόν στο σύνολό της το 2021, άρα επιστρέφουμε στο σημείο 0, ενώ στην Κίνα είχαμε ανάπτυξη πάνω από 2% το 2020 και θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, ανάπτυξη της τάξης του 5-6% το 2021. Άρα η Κίνα είναι στο συν 7-8% από το σημείο εκκίνησης και εμείς είμαστε λίγο πίσω από το 0 σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν Ελλάδα. Άρα έχουν το πλεονέκτημα και στην οικονομία και αυτό διαμορφώνει συσχετισμό δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά επειδή τέλος πάντων η Κίνα είναι κάπως μακρινή για τις προτιμήσεις μας, ίσως και αποχρωστική για πολλούς, ας πάμε στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Σιγκαπούρη, στη Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, να μελετήσουμε και να δούμε αυστηρότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα το ευρωπαϊκό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει είναι προβληματικό. Το πρώτο εξάμηνο της πανδημίας η Ελλάδα είχε τις καλύτερες επιδόσεις μέσα στο προβληματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από τον Οκτώβριο όμως, μάλλον από τον Νοέμβριο του 2020, έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στο προβληματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τη συγκριτική μας θέση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που έχει τα προβλήματά του. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε νέα στοιχεία στη διαχείριση της πανδημίας που θα ξεφεύγουν από το προβληματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να αλλάξουμε λίγο, να αφήσουμε λίγο την πανδημία. Θέλω λίγο να πούμε και μια κουβέντα για τα εθνικά θέματα. Το 2023 ο γείτονάς μας, η Τουρκία, έχει εκλογές. Ενδεχομένως με ορίζοντα αυτήν την ημερομηνία και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση, μήπως εξωτερικεύσει για εσωτερικούς λόγους μια κρίση με την Ελλάδα? Το φοβάστε αυτό το επόμενο διάστημα?
Ναι, με προβληματίζει αυτό. Είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση τα πήγε πολύ καλά στην ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας, της δύναμης αποτροπής και στη συγκριτική θέση μας, στη βελτίωση της συγκριτικής μας θέσης και στρατιωτικής και διπλωματικής έναντι της Τουρκίας. Αλλά βέβαια δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, το γεγονός ότι δέχεται μεγάλη πίεση πολιτική στο εσωτερικό μπορεί, και επειδή είναι προβληματικό το σύστημα και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Ερντογάν θα δεχθεί να χάσει εκλογές, μπορεί αυτό να δημιουργήσει παρατράγουδα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, που είναι ήδη εξαιρετικά δυναμική έως επιθετική. Γιατί η Τουρκία έχει παρουσία στρατιωτική και επηρεάζει καταστάσεις από τη Λιβύη μέχρι την Αιθιοπία, η οποία προμηθεύεται drones από την Τουρκία, μέχρι την Ουκρανία. Χρηματοδοτείται πλέον ανοιχτά από το Κατάρ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επομένως, είναι και θα αναλάβει και τη διαχείριση μαζί με τις δυνάμεις του Κατάρ και κυρίως τα χρήματα του Κατάρ, τη διαχείριση 5 διεθνών αεροδρομίων στο Αφγανιστάν. Επομένως, έχουμε να κάνουμε μία δύναμη με, θα έλεγα, παγκόσμιες φιλοδοξίες. Εμείς δεν είμαστε τέτοια δύναμη. Αλλά στα πλαίσια τα δικά μας νομίζω ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Δηλαδή στείλαμε το 2021 τα σωστά εθνικά μηνύματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Προβλέπω όμως τη συνέχιση της έντασης και γιατί έχουν εκλογές το 2023 και γιατί θα περάσουν σιγά σιγά και στον εορτασμό της δικής τους εκατονταετίας. Το 2022, ναι, έχετε δίκιο. Από τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Και νομίζω ότι εκεί θα θελήσουν να στείλουν μηνύματα και να κάνουν έναν πόλεμο εντυπώσεων. Το όπλο που έχει στη διάθεσή του που λέγεται προσφυγικό θα το χρησιμοποιήσει, το φοβόμαστε αυτό? Το νομίζω το χρησιμοποιεί ήδη. Δηλαδή παρατηρούμε τώρα ότι οι τελευταίες ροές είναι με πλοιάρια που πηγαίνουν, ξεκινάνε από την Τουρκία για να πάνε απευθείας στην Ιταλία. Πολλά από αυτά δεν τα καταφέρουν, γι' αυτό υπάρχει και μεγάλος αριθμός ανθρώπων που πνίγονται στις ελληνικές θάλασσες, αλλά ουσιαστικά επιδίωξή τους πληρώνουν 6 έως 8.000 ευρώ το κεφάλι και επιδίωξή τους είναι να περάσουν από την Τουρκία στην Ιταλία. Άρα θα συνεχιστεί αυτό και θα συνεχιστεί και μέσω Λιβύης, γιατί τη μισή Λιβύη την επηρεάζει η Τουρκία, έχει στρατιωτική και παρουσία και πολιτική επιρροή. Επομένως, οι προσφυγικές μεταναστευτικές ροές που επηρεάζονται από την Τουρκία ξεκινάνε πλέον και από τη Λιβύη προς την Ιταλία, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλό, σε εισαγωγικά καλό, είναι ότι μετά την κρίση στα σύνορα της Πολωνίας και της Λιθουανίας με πρωτοβουλία του Λουκασέγκο, του δικτάτορα της Λευκορωσίας, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευαισθησία, δηλαδή ξύπνησαν και αυτοί που θεωρούσαν ότι λέγαμε υπερβολές και αρχίζουν και μιλάνε για υβριδικό πόλεμο μέσω του ελέγχου των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Βλέπουν τι γίνεται στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Είναι καιρός να δούνε τις πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και στη Μεσόγειο μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης. Να έρθουμε λίγο και στα εθνικά. Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν βλέπετε το 2022 ως χρονιά εκλογών. Πολλοί το εκτιμούν αυτό και μάλιστα λένε και κάποιες διάφορες ημερομηνίες την Άνοιξη ή το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Εγώ θα ρωτούσα αν έχει αλλάξει την πολιτική ατζέντα η νέα ηγεσία του Κινάλ, του Πασόκ Κινάλ, και αν ξαναρίχνει και ξαναμοιράζει την πολιτική τράπουλα. Ενδεχομένως να δούμε εκπλήξεις. Σίγουρα ξαναμοιράζει την τράπουλα, αλλά βέβαια τι χαρτιά ακριβώς θα μοιράσει δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γνωρίζω πολύ καλά τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, είναι νέος και δυναμικός. Τον ξέρω δηλαδή επειδή είμαστε 7,5 χρόνια ευρωβουλευτές και φίλοι. Νομίζω ότι θα κάνει καλό στο Κινάλ. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες στο Κινάλ να γίνει ένα κόμμα με διψήφιο ποσοστό και να επιχειρήσει να μετατραπεί στον τρίτο πόλο του πολιτικού μας συστήματος. Δεν βλέπω όμως καμιά δραματική ανατροπή, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι
πρώτη και με άνεση, και ότι η επιστροφή ψηφοφόρων στο Κινάλ, εάν τελικά πραγματοποιηθεί, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, θα πραγματοποιηθεί περισσότερο σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μαζί του ψηφοφόρους του πρώην ΠΑΣΟΚ, και λιγότερο σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι το Κινάλ ξαφνικά από το 8, κάτι πάει στο 12, κάτι, αυτές οι τέσσερις μονάδες μπορεί να είναι 2,5 από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και 1,5, λέω τώρα ενδεικτικούς αριθμούς, 1,5 από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα στη σύγκριση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ το κοινά να λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα όμως γίνεται πιο δύσκολη η επίτευξη της αυτοδυναμίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν με την απλή αναλογική και στις δεύτερες που κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν και θα γίνουν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Άρα ξαναμοιράζεται η τράπουλα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα μοιραστούν ακριβώς τα χαρτιά. Ναι, σωστά. Ήδη όμως έχετε προβλέψει ότι θα έχουμε άμεσα και δεύτερες εκλογές. Ο χρόνος αυτός, υπάρχει εκτίμηση γι' αυτό? Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εμένα με καλύπτει η δήλωση του Πρωθυπουργού. Δεν είμαι εγώ σε θέση σαν ευρωβουλευτής να προβάλλω διαφορετικά σενάρια. Αλλά η πείρα μας διδάσκει ότι πολλές φορές οι πρωθυπουργικές δηλώσεις για εξάντληση της τετραετίας δεν δεσμεύουν τελικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα σας πω πάντως ότι ο χρόνος των εκλογών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Πρώτον, γιατί είμαστε σε έξαρση της πανδημίας. Επομένως, τώρα με 30-35.000 κρούσματα την ημέρα και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαρκέσει αυτός ο εφιάλτης να σχεδιάζει κάποιος να πάει σε κάλπες που μπορεί να είναι και διπλές, είναι δύσκολο να το εξηγήσει στον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας θέλει κάλπες, αλλά δεν νομίζω ότι δημιουργεί κάποιο ενθουσιασμό στην ευρύτερη κοινή γνώμη. Θα έλεγα ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα προσδιορίσουν ακριβώς το χρόνο, δηλαδή αν ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στην απόφασή του για εξάντληση τετραετίας, και αυτά είναι εκτός από την έξαρση της πανδημίας, η νέα ενεργειακή κρίση που μας πλήττει, πλήττει και τα νοικοκυριά, πλήττει και τις επιχειρήσεις, και η ακρίβεια που πλήττει πάλι και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα και λαμβάνονται υπόψη συνεχώς στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης με τον Α ή τον Β τρόπο. Τώρα, κυριολεκτικά μια φράση, γιατί πιέζουμε στον χρόνο, επειδή δράτε στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτής και έχει αυτό σχέση με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η νέα ηγεσία της Γερμανίας μας δίνει ελπίδες ότι θα παραμείνει αυτή η ποσοτική χαλάρωση των κρατών σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα και άρα να μην έχουμε αμέσως μετά την πανδημία θέμα οικονομίας. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα οι ελπίδες μας είναι βάσιμες, γιατί δεν είναι μόνο η νέα ηγεσία της Γερμανίας που στέλνει μεικτά μηνύματα, δηλαδή έχουν φιλελεύθερο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είναι κατά της δημοσιονομικής χαλαρότητας, ας το πούμε έτσι, και έχουν ταυτόχρονα πράσινο Υπουργό Οικονομίας, ο οποίος είναι υπέρ της δημοσιονομικής χαλάρωσης, και έχουν καγκελάριο που είναι κάπου στη μέση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομίας. Οπότε, πού να καταλάβουμε εμείς τι ακριβώς θα κάνουν οι Γερμανοί. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ο Σόλτς έχει δείξει ότι καταλαβαίνει βασικά πράγματα και βοήθησε και τη Μέρκελ στη στροφή της υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Νομίζω πιο σημαντικό για μας είναι ο Ντράγκη, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει σε έτσι μια ευέλικτη πολιτική, αλλά δεν ξέρουμε τώρα αν ο Ντράγκη θα μείνει πρωθυπουργός, κάτι που νομίζω το χρειάζεται η Ιταλία, ή θα επιλέξει την ασφάλεια της αναβάθμισης του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Επίσης, σημαντικό για μας, για την Ελλάδα... Είναι και οι γαλλικές εκλογές. Πώς είπατε? Είναι και οι γαλλικές εκλογές μπροστά μας. Ναι, σημαντικό για μας στην Ελλάδα είναι ότι ο Μακρόν στηρίζει μια ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική, αλλά, όπως είπατε, έχει εκλογές προεδρικές
τον Απρίλιο, ο πρώτος γύρος είναι τον Απρίλιο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει κανείς πρόγνωση. Εμφανίζεται ισχυρός στο πρώτο γύρο και φαβορεί για το δεύτερο, αλλά έχουμε ταυτόχρονα μία άνοδο της ΠΕΚΡΕΣ, η οποία εκφράζει το συντηρητικό ρεπουμπλικανικό κόμμα. Έχουμε ταυτόχρονα μία ισχυρή θέση πάντα της ΛΕΠΕΝ και έχουμε και μία έκπληξη με τον τέταρτο, που είναι επίσης ακροδεξιός όπως η ΛΕΠΕΝ, τον Ζεμούρ, ο οποίος κινείται γύρω στο 15%. Άρα κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει στη Γαλλία. Το συμφέρον της Ελλάδος, κατά την άποψή μου, είναι να μείνει στην Πρωθυπουργία της Ιταλίας ο Ντράγκη και στην Προεδρία της Δημοκρατίας στη Γαλλία ο Μακρόν. Αλλά αυτά είναι ευχές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική ζωή. Ευχές λοιπόν για το 2021. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την υγεία μας να έχουμε και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για χαρά.